Κύριε Πρόεδρε, εγώ ήθελα να κρατήσουμε τη συζήτηση σε ήπιους τόνους, αλλά κάποιοι συνεχίζουν... τις μπηχτές τις πετάξατε. Κάποιοι συνεχίζουν να λασπώνουν, να ρίχνουν λάσπη στον ανεμιστήρα. Και εντάξει, έχουν εθιστεί σε αυτό τόσα χρόνια, το καταλαβαίνω, αλλά δεν έχουν κανένα δικαίωμα, κανένα, και να λασπούν συνειδείς και να λένε κυρίως ψέματα στους συμπολίτες τους. Ποιοι έχουν την ευθύνη? Όσοι βγάλαν το έργο από την Ολυμπίαδο θα παραδιδόταν τώρα. Αυτοί έχουν την ευθύνη. Εσείς, κύριε Κουτσούκη, και όσοι ψήφισαν αυτό το πράγμα, ποιοι έχουν την ευθύνη? Δεύτερο, να σας καταθέσω τον επιθεωρητό να πάτε και στην εισαγγελία, γιατί έχει βγει, που λέει ότι δεν είναι κατάτμηση, κύριε Κουτσούκο. Δεν είναι κατάτμηση. Απλά δεν είναι η κουμπάρη 0% που τα δίνατε. Καταλάβατε? Είναι με 53% έκπτωση, με 55, με 57, με τα λεφτά του ελληνικού λαού που κάνατε πλάκα τόσα χρόνια. Πάρτε το. Αθέστε το. Πάρτε και το δεύτερο για το Σίγρι. Για τη συμπληρωματική. Το δώρο στον Καλογρίτσα για να κάνει κανάλι. Πάρτε και το δεύτερο. Που τα είχατε κάνει να μην πω τι μες στην αίθουσα. Λάθος μελέτες πάλι, λάθος ποσότητες. Όλα λάθος. Πάμε και στην Τράπεζα Αττικής. Δεν μας φέρνετε κάποια στιγμή αυτή τη φοβερή έκθεση Τραπέζης Ελλάδος? Να τη διαβάσουμε κι εμείς. Κάνατε για να δημιουργήσετε ως συνήθως εντυπώσεις. Ερώτησε εμένα για την Τράπεζα Αττικής. Πώς θα σας απαντήσω για την Τράπεζα Αττικής? Με το φοβερό κύριο Μανιάτη. Δεν το ξέρετε αυτό? Ότι είμαι υπουργός υποδομών. Λοιπόν, επειδή όμως το σκεπτικό εδώ της επίκαιρης που κάνατε την αναφέρετε την Τράπεζα Αττικής και πάντα ισχυρίζεστε και επικαλείστε, τι λέτε, δημοσιεύματα του αθηναϊκού τύπου που δεν τους ξέρετε τους ανθρώπους. Εσείς εφημερίδες παίρνετε και τις διαβάζετε. Έγκριτοι δημοσιογράφοι. Σαν και εδώ, 4 στα 4 σπίτι στον Πάτρα Πύργος. Έγκριτη δημοσιογράφη. Ανακοίνωση της Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Ανακοίνωση. Έγκριτη δημοσιογράφη. Οι Σιριζανέλ γίνονται θαύματα κτλ. Λέει, δεν λέμε ποινικά. Πολιτικά λέμε. Στον κουμπάρο του λέει τα έδωσε τα έργα. Δεν είναι ποινικό αυτό. Πλάκα μας κάνετε. Λοιπόν, αν έχετε ένα στοιχείο, κύριε Κουτσούκο, εγώ σας προκαλώ. Αλλιώς, έχω προκαλέσει και τον συνάδελφό σας, το βουλευτή Ηρακλείου, που έλεγε όλα τα υπόλοιπα μαζί με άλλους εδώ της Νέας Δημοκρατίας, το Παρεάκι και τα μέσα, τα έγκριτα. Κάντε άρση του πέπλου εδώ πέρα προστασίας που έχετε να δούμε. Να πάμε σε κανένα δικαστήριο, ποιος ρίχνει λάσπη και ποιος όχι. Λοιπόν, και πάμε στην Τράπεζα Αττικής. Εγώ είχα πει, κύριε Κουτσούκο, ότι αν βρούμε μία παρανομία θα παραιτηθώ. Μία. Πούτι. Εγώ τα πάω στον εισαγγελέα αυτά που καταγγέλλετε εσείς. Με τους δίθεν έκριτους δημοσιογράφους σας. Πάμε λοιπόν στην Τράπεζα Αττικής. Επ' ευκαιρία της επίκαιρης που κάνατε, κάναμε ένα έγγραφο στην Τράπεζα Αττικής από το Υπουργείο και να δούμε τι γίνεται με αυτόν τον Καλογρίτσα. Τι γίνεται, ρε παιδί μου. Και αυτή τη φοβερή έκθεση Τραπέζης Ελλάδος. Ρωτήσαμε λοιπόν, στείλαμε την επίκαιρή σας, το κείμενο, και ρωτήσαμε για το κατατιμημένο έργο που λέτε τα απαντάνε οι επιθεωρητές και η εισαγγελία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανεξάρτητες αρχές, όλος ο κόσμος, εσείς δεν θέλετε να το καταλάβετε, το καταλαβαίνουμε γιατί. Είναι πονάει να μην παίρνει το έργο κάποιος όλο μαζί με 0% έκπτωση. Πάμε στην Τράπεζα Αττικής. Πάμε λοιπόν στην Τράπεζα Αττικής με τις πληροφορίες του έγκριτου αθηναϊκού τύπου λοιπόν, αδυνατεί να προσκομίσει εγκυτικές επιστολές. Μετά την εμπλοκή της δικαιοσύνης χρηματοδοτήσης της Τράπεζας Αττικής. Απαντάει ο κύριος Πανταλάκης. Τον ξέρετε τον κύριο Πανταλάκη. Πώς το χρεώνουμε και τον κύριο Πανταλάκη εγώ. Τον είχα τόσα χρόνια στην Αγροτική Τράπεζα. Τον πρότειναν άλλα όργανα, όπως γνωρίζετε, για να τοποθετηθεί. Εμείς το διορίσαμε. Ακούστε, κύριε... Τώρα δεν θα κάνουμε κουβέντα για τον κύριο Πανταλάκη. Κύριε και γιατί είναι απόν εδώ, και δεν είναι αυτό το θέμα της ερώτησης. Κλείστε με την Τράπεζα Αττικής. Με κατηγορούν για την Τράπεζα Αττικής. Θα κρατήσω μισή ώρα την ερώτηση. Σύμφωνοι. Με κατηγορούν γιατί ήμουν πρόεδρος του ΤΕ. Τώρα που η παράταξή τους δύο φορές έβγαλε το δεξιό πρόεδρο του ΤΕ, ποιος τον έβαλε τον κύριο Πανταλάκη?
Ή εγώ θα τα χρεώνομαι, ας πούμε, όταν ήμουν πρόεδρος τότε, ή εσύ θα τα χρεώνεις τώρα. Διαλέχτε. Κύριε Κουτσούκο, δεξιό πρόεδρο βγάλατε τότε. Τα παιδιά σας. Εκεί. Τα παιδιά σας εκεί. Και λέει λοιπόν ο κύριος Παντελάκης. Για το ΤΕ, γιατί ο εγώ ως γιατρός μη μου ξύνετε τη γλώσσα μου για το ΤΕ. Λέει, να τα πείτε. Ο Όμιλος Καλογρίτσα τον έχετε διαγράψει τον κύριο Στασινό και δεν το ξέρουμε, κύριε Δαρέκη. Α, ο Όμιλος Καλογρίτσα λέει έχει εγκεκριμένα χρηματοδοτικά όρια στην Attica Bank και είναι ενήμερος εξυπηρετώντας κανονικά τις προς την τράπεζα υποχρεώσεις του. Κάτι που δεν κάνετε εσείς, βεβαίως, σαν Πασόκ. Τα εγκεκριμένα όρια του εν λόγω πελάτη καλύπτουν και επιτρέπουν την έκδοση. Δεν θα φτάσουμε το απόγευμα. Καλύπτουν λοιπόν, και επιτρέπουν. Δεν σα ακούει κανεί τώρα. Ποιος προκαλεί, κύριε Κουτσούκο, το βλέπουμε εδώ μέσα. Και ποιος λέει συκοφαντήσει. Δεν μου λέτε, για λέει λοιπόν, εμείστε και οι δύο, εκτός αν αποφασίσετε να καταργήσετε το Προεδρείο. Σε 30 δεύτερα κλείνετε, κύριε Υπουργέ. Τα εγκεκριμένα όρια. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Τα εγκεκριμένα όρια του εν λόγω πελάτη καλύπτουν και επιτρέπουν την έκδοση εγγυητικών επιστολών. Πού είναι τα έγκριτα δημοσιεύματα και πληροφορίες σας, πού είναι? Συνεπώς, εάν για τα έργα που αναφέρονται στην επίκαιρη ερώτηση του κύριου Βουλευτή ζητηθεί η έκδοση εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης και τα ποσά αυτών ευρίσκονται εντός των εγκεκριμένων ορίων, η τράπεζα θα συζητήσει την έκδοσή τους έναντι αντίστοιχων καλύψεων. Ό,τι γίνεται με όλες τις εταιρείες. Πάρτε και το έγγραφο του κύριου Πανταλάκη της Attica Bank για να τελειώνουμε με τη λάσπη, τη σπέκουλα και όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά που έχουμε βαρεθεί 2 χρόνια να ακούμε. Φτάνει πια. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση.